με τη συμμετοχή εκατοντάδων χορευτών διαφορών πολιτιστικών συλλόγων της χώρας πραγματοποιήθηκε το Λαογραφικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών και Μουσικής που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Κοσμάς Λιβαδειάς του Δήμου Φινίκη στην Αλβανία. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν και οι Μερακλήδες Άρτας. Ήπειρος ρίζες αναλύονται στο χρόνο, η διοργάνωση αυτή ήταν μία από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που αποφασίσαμε να αναλάβουμε, αναδεικνύοντας έτσι την ομορφιά της μουσικής παράδοσης, τονίστηκε από τους διοργανωτές. Το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι η δύναμη των ανθρώπων, η αγάπη, η θέληση για τα κοινά είναι αξίες αναντικατάστατες. Δεν είναι απλώς ένα αυγουστιάτικο πανηγύρι από τα πολλά που γίνονται στα χωριά μας αυτό το μήνα. Δεν κληθήκαμε για να συμμετέχουμε σε ένα άλλο γλέντι. Προσπαθήσαμε απόψε να ανταμώσουμε διαφορετικούς τόπους και χρόνους. Ανταμώνει απόψε στη Λιβαδιά η Ήπειρο με τον Πόντο. Ανταμώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Συναντιούνται οι ρίζες της παράδοσης ως προέκταση του κορμού του έθνους μας. Οι ρίζες που, όπως λέει και ο τίτλος της απόψινής μας εκδήλωσης, που δεν υπάρχει, μένουν ανολύωτοι στον χρόνο, αλλά θα δώσουν καρπούς. Χρειάζονται όχι απλώς την προσοχή μας, αλλά και την επιμέλεια κάποιες φορές και τις θυσίες μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Κοσμάς που ιδρύθηκε πριν από 1,5 χρόνο δεν είναι δημιουργία κάποιων επαγγελματιών. Είναι μια προσπάθεια μιας ομάδας ανθρώπων που δεν είμαστε ειδικοί, δεν έχουμε εμπειρίες. Περισσεύει όμως η θέληση, το πείσμα, η αγάπη και κυρίως η υποχρέωση που νιώθουμε στις γενιές μας, που έφυγαν αλλά και σε αυτούς που θα έρθουν. Από την πρώτη στιγμή της ανταπόκρισης όλων σας ήταν μεγάλη. Μοχλός για όλα όσα έγιναν, όσο περισσότερων θα γίνουν ακόμη. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο άνθρωπος. Πιστεύουμε στο ομαδικό πνεύμα, στην αξία και στις δεξιότητες όλων. Ό,τι έγινε είναι επιτύχευμα και ήταν αποτέλεσμα όλων. Η διοργάνωση αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αποφασίσαμε να αναλάβουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι συνεργαστήκαμε επί μήνες με απόλυτο πείσμα για να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε σήμερα μια παραδοσιακή και καλλιτεχνική βραδιά. Να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ, τα χορευτικά συγκροτήματα από την Ελλάδα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και τα δικά μας χορευτικά που μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε. Επίσης, θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες μας που ζουν στην Ελλάδα, αλλά και όσους βρίσκονται εδώ απόψε, να συμμετέχουν ώστε αυτή η προσπάθεια να είναι συλλογική. Να αφήσουμε στα παιδιά μας ό,τι αποκομίσαμε εμείς από τους προγονείς μας. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Αργυρόκασο, καθώς και της πρέσβεως στα Τύρανα, και να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου την ενέργεια πολιτισμού, ανταμώματος όλων εκείνων που πραγματικά πιστεύουν, αγαπούν την Ελλάδα, την παράδοσή της, τα έθιμά της και τα ήθη της. Ιδιαιτέρως δε αυτό τον καιρό, ο Αύγουστος, ο μήνας της Παναγιάς, που κατακλείστηκαν όσο γινόταν τα χωριά και της Ελλάδας αλλά και εδώ από κόσμο να τιμήσουν την Παναγιά, να γλεντήσουν και να ταμώσουν. Ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι τα τραγούδια, η ρυθμή, η γλώσσα. Λαός χωρίς πολιτισμό, χωρίς είδη, χωρίς έθιμα είναι καταδικασμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή διασκέδαση και πάντα να υπάρχουν τέτοια όμορφα ανταμώματα. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά το Πολιτιστικό Σύλλογο της Λιβαδιάς που μας έδωσε τη δυνατότητα με το κάλεσμά του να βρεθούμε ανάμεσά σας. Να συγχαρώ το Σύλλογο για το πείσμα, τη θέληση και την αγάπη να διατηρήσει τα ήθη, τα έθιμα της μητέρας πατρίδας και να δείξει στα νέα παιδιά, όπως είπε και η Πρόεδρος, τα χαρακτηριστικά του ελληνισμού. Θέλω να συγχαρώ τον συντονιστή για την προσπάθεια που κατέβαλε να δημιουργηθεί αυτή πανέμορφη πλατεία, αυτός ο πανέμορφος χώρος που μας δίνει τη δυνατότητα να ανταμωθούμε απόψε εδώ, και πάνω απ' όλα να συγχαρώ και όλα τα συγκροτήματα τόσο από την Ελλάδα όσο και τα άλλα από τις μειονοτικές περιοχές που συμμετέχουν απόψε σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για το κάλεσμά σας, τη χαρά που μας δίνετε να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε σκέψεις και απόψεις, και πάνω απ' όλα, όπως είπε και ο κύριος Μιχελής, αυτές οι μέρες γιορτάσαμε την Παναγία. Την Παναγία που πρέπει να μας δίνει φώτιση, δύναμη, κουράγιο, έτσι ώστε να βρισκόμαστε κάθε καλοκαίρι σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο, σε αυτές τις πανέμορφες περιοχές. Και να είστε σίγουροι ότι η μητέρα πατρίδα θα είναι πάντα δίπλα σας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότεροι από 250 χορευτές παρουσίασαν χορούς παραδοσιακούς, κερδίζοντας το ζεστό χειροκρότημα των παρισταμένων. See you.